Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε ένα ακόμη αδιέξοδο τηλεφώνημα Ομπάμα-Πούτιν, το δεύτερο σε 6 μέρες, ενώ οι εξελίξεις στην Ουκρανία επισκίασαν και τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Δουβλίνο, όπου η Άγγελα Μέρκελ είχε συνάντηση με τη Γιούλια Τιμοσέγκο. Κορυφώνεται ο διπλωματικός μαραθώνιος για την επίτευξη λύσης στο θέμα της Ουκρανίας. Τα κόκκινα τηλέφωνα σε Λευκό Οίκο και Κρεμλίνο ξαναπήραν φωτιά. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε νέα 60 λεπτή τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τη δεύτερη μέσα σε 6 ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στο Ρώσο ομολογό του ότι η εισβολή στην Κριμαία αποτελεί παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας που οδήγησε στη λήψη αντιπίνων. Ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας επέμεινε στη θέση του πως δεν μπορεί να αγνοεί τις εκκλήσεις για βοήθεια από την περιοχή. Angela Merkel. Στο Δουβλίνο, από το βήμα του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η Άγγελα Μέρκελ έστειλε ευρωπαϊκό μήνυμα ενότητας και συμπαράστασης στα πρώην κράτη-μέλη της Σοβιετικής Ένωσης. Πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν, από τους πολέμους και να βρούμε τρόπους και μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων με ειρηνικές μεθόδους μέσω της διπλωματίας, κάνοντας τα σωστά βήματα. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν είμαστε ενωμένοι, αν παίρνουμε αποφάσεις μαζί. Η Ουκρανία είναι μια χώρα κοντά σε εμάς, μια ευρωπαϊκή χώρα που βιώνει πολλές κακουχίες. Η Ουκρανία αξίζει την απόλυτη και συνολική μας υποστήριξη. And all these successes. Ο Αντώνης Σαμαράς υπεγράμμισε τον εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη λύσης για την Ουκρανία. From the southern Mediterranean, all the way to the Middle East. Now to the Ukraine. Από το Νότιο Αιγαίο, ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, τώρα στην Ουκρανία έχουμε αναπτυσσόμενες κοινωνικές κρίσεις και χώρες στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Όλες ζητούν βοήθεια, ελπίδα και έμπνευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Δουβλίνο βρέθηκαν και οι επικεφαλείς των δύο ισχυρότερων κομμάτων της Ουκρανίας. Η Γιούλια Τιμοσέγκο, η οποία καταχειροκροτήθηκε από όρθιους συνέδρους, απίφθινε έκκληση στη Δύση για ισχυρή δράση, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο αν επιτρέψουμε στη Ρωσία στις 16 Μαρτίου να διεξάγει δημοψήφισμα υπό την απειλή των όπλων για την προσάρτηση της Κριμαίας. Εμείς θα χάσουμε την Κριμαία και τη σταθερότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σιδηρά κυρία της Ουκρανίας είχε θερμές κατηδίαν συναντήσεις με τον υποψήφιο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, με την Άγγελα Μέρκελ και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Βιτάλι Κλίτσκο επετέθη στο Κρεμλίνο, ενώ ανέπτυξε τα 5 σημεία του σχεδίου του για την Ουκρανία. Πρώτον, θέλουμε η Ουκρανία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, άμεσες διαπραγματεύσεις για το ΝΑΤΟ. Τρίτον, διαφάνεια. Τέταρτον, την εφαρμογή της ελευθερίας του τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πέμπτον, διαφανείς προεδρικές εκλογές στις 25 Μαΐου. Στο Κίεβο, ο Ουκρανός Πρωθυπουργός εμφανίστηκε έτοιμος για απευθείας υπό προϋποθέσεις συνομιλίες με το Κρεμλίνο, ενώ αναφέρθηκε στη βοήθεια που θα λάβει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνολικό ποσό είναι 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύντομα θα έχουμε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων και τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Την ίδια ώρα, ηχηρή παρέμβαση έκανε ο αρχιτέκτονας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στις δεκαετίες του 60 και 70, Henry Kissinger. Ο κορυφαίος διπλωμάτης, σε άρθρο του στην Washington Post με τίτλο «Πώς τελειώνει η κρίση στην Ουκρανία», τονίζει πως εάν η χώρα θέλει να επιβιώσει και να ευημερήσει, δεν πρέπει να είναι ο προμαχώνας καμίας πλευράς ενάντια στην άλλη, αλλά πρέπει να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσά τους.